Hello, Bad Guys TV. Τι κάνετε? Σήμερα, όπως είπα, θα κάνουμε το Q&A 2. Τώρα θα διαβάσω εγώ τα σχόλια. Και πρώτο σχόλιο είναι ερώτηση. Είσαι βλαμμένος? Είσαι βλαμμένη? Πόσο κάνει 1, 2, 7? Κάνε bad vlog. Ναι, σκοπεύω αυτές τις μέρες να κάνω bad vlog. Δεν ξέρω, μάλλον θα το κάνουμε ένα άτομο. Επόμενη ερώτηση είναι... Κάνει και άλλες. Σκέφτομαι να κάνω και άλλες προκλήσεις, αλλά δεν ξέρω ποιον θα έχω μαζί μου. Σκέφτομαι για άτομα. Ναι, έχονται και προκλήσεις. Stay tuned. Επόμενο σχόλιο. Βάλε πάνω σε μια σοκολάτα μουστάρδα και φάει λίγο από τη σοκολάτα. Γι' αυτό άντε και σχόλια στο Q&A, δηλαδή, όχι μάλλον προκλήσεις στο Q&A, τέλεια. Wow. Η φάση που εγώ, όταν λέω πάω να φέρω σοκολάτα και σηκώνομαι και λέω περίμενε ένα λεπτό κάμερα, περίμενε, δεν μπορώ να το κάνω στα μάτια μας. Είναι χαζό, εν τω μεταξύ εγώ λέω πάω, φέρω σοκολάτα. Γι' αυτό, χαζομάρα. Έπρεπε να αφήσει την κάμερα. Να και η σοκολάτα, να και η μουστάρδα. Όπως γράφει το σχόλιο, βάλε πάνω σε μια σοκολάτα μουστάρδα. Two hours later. Αυτό δεν ζήτησες. Αυτό έκανε. Okay. Three hours later. Είμαι πάρα πολύ καλός. Έκανα και την πρόκληση. Επόμενο σχόλιο. Ερώτηση δεξί-αριστερό χέρι και πρόκληση άμα θες διαλέγεις. Ζεστό γάλα με μουστάρδα και κέτρα. Να απαντήσω μόνο την ερώτηση. Δεξί ή αριστερό? Δεξί φυσικά. Επόμενο σχόλιο. Βγες έξω και φώναξε ο Μπάουκ είναι η καλύτερη ομάδα. Πάμε έξω. Είμαστε τώρα έξω, έχω κάνει και είπες να φωνάξω, Ο Μπάουκ είναι η χειρότερη ομάδα, ο Παναθηναϊκός το γαμάει. Πάμε στο επόμενο σχόλιο. Πάμε αρρώστια, Q&A στο αρρωστικό. Πάμε ρε, αρρώστιες! Αρρώστη! Σε φωνάζουν loser. Με φωνάζουν loser μόνο και μόνο επειδή δεν είμαι. Άντε γεια. Επόμενο σχόλιο. Γιατί είσαι τόσο νουμπάς και θες πάντα να κάνεις την ανάγκη σου? Γιατί μπορώ είμαι νουμπάς και ανάγκη γιατί μπορώ. Κατάλαβες? Το που βλέπω εδώ έχει και απάντηση όντως. Όντως. Επόμενο σχόλιο. Σήκω, κάτσε να μετά το νιώμα. Διάβασέ το όσο πιο γρήγορα μπορείς. Σι το παρά τα φιλο... What τα φιλοδόλο... Σι το παρά το... Σι το παρά τα φιλοδόλοι δε ζητήνω τα μπύλο ξαβέλα με τρολί. What? Όλιο. Σεχ μόνο.
Όντως φίλοι μου, σε χμόνο. Επόμενο σχόλιο. Γιατί παίζει Fortnite? Είναι ένα ωραίο παιχνίδι που το παίζει σχεδόν ο μισός κόσμος και όποιος δεν το ξέρει ζει στη σπηλιά. Μ' αρέσει και το παίζω. Επόμενο σχόλιο. Vlog στο Argo City Boy. Ναι, είπαμε θα κάνουμε vlog σύντομα. Επόμενο σχόλιο. Τίποτα. Έμα, αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση. Έμα, εντάξει, τώρα. Γράψτε μου σχόλιο και θα το ερώτηση και θα το απαντήσω. Τίποτα. Γάμισα αυτή την απάντηση. Επόμενο σχόλιο. Πόσο κάνει 2 σε 2? 5. Ωραία. Αυτό ήταν το καινούργιο βίντεο. Είχα ξανακάνει και ένα παλιό βίντεο με Q&A θα κάνω Q&A 2 και εκεί έχω σχόλια. Δεν ξέρω, λέω να τα διαβάσω και αυτά. Λέω, why not, why the fuck no. Three hours later. Ωραία, το πρώτο βίντεο είναι δημοτικό ή γυμνάσιο. Δημοτικό. Εντάξει, όχι. Γυμνάσιο. Να είναι ένα μεγάλο να τελειώνουν τα κολόσχολα. Απαραίτηκαμε. Επόμενο σχόλιο. YouTube ή LOL. Ωραία ερώτηση. Πάω προτιμήσω στο YouTube. Εντάξει. Έχω και το Fortnite, έχω και άλλα παιχνίδια στο Play. Δεν είναι. Εντάξει, δεν πεθαίνω και για το LOL. Επόμενο σχόλιο. Πες φασόλ δυνατά. Ξέρω δεν είναι προκλήσεις, but απλά πες. Εντάξει. Φασόλι! Δεν ξέρω για ποιο λόγο, εντάξει, είπα. Επόμενο σχόλιο. Διάβασμα ή LOL. Διάβασμα. Επόμενο σχόλιο. Τι θες να γίνεις στο μέλλον? Ο Eagle είμαι και θέλω να λες το όνομά μου. Okay. Στο μέλλον θέλω να γίνω πληροφορικός, κύριε Eagle. Χα, gaming, GR Pro. Να γίνει τίποτα ρε, ξέσαι. Μπα. Επόμενο σχόλιο. Πώς άρχισε το YouTube? Επιτέλους μια ωραία ερώτηση. Μια ερώτηση με ουσία, 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 πηγάζει ουσία. Λοιπόν, το YouTube το είχα αρχίσει, δηλαδή όταν ήμουν μικρός, ξέρετε, δηλαδή πριν από 5 χρόνια, έβλεπα βίντεο στο YouTube, δηλαδή ξανασχολούμαι πολύ με το YouTube και λέω, wow, τι τέλειο πράγμα είναι αυτό, λοιπόν, κάνω βίντεο, μπορούσα. Και τότε άρχισα λίγο να επεξεργάζομαι τις ρυθμίσεις μέσα στο YouTube, στους λογαριασμούς και βρήκα ότι γίνεται και εγώ να κάνω βίντεο και να το ανεβάσω. Και λέω, oh my god, you. Και τέλος πάντων, σκέφτηκα, why not. Ζήτησα ένα φίλο μου, όπως ξέρετε, κάνα το πρώτο βίντεο που είχε τις περισσότερες προβολές. Αρχικά το YouTube, ούτε καν το ανέφερα, το είχαμε μεταξύ μας εγώ και ο φίλος μου. 3 χρόνια μετά την ύπαρξη του καναλιού, τότε μαθεύτηκε στους υπόλοιπους ότι έχω κανάλι και κάνω βίντεο. Και από τότε ξεκίνησα και κανονικά βίντεο και τέτοια. Μπράβο για την καλή ερώτηση. Ασχέτως που είναι ένας χρόνος. Από τότε τάζω να κάνω και ένα ίδιο. Είσαι βλάκας. Thank you. Α, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, sub, γράψτε comments αν σας άρεσε. Αυτά. Podcast. Σε φωνάζουν loser. Γιατί όλοι μας άνερε. Εγώ τι λέω.